Είναι ο Γιάννης Κουτσουμίτης, αρθρογράφος, αναλυτής για ευρωπαϊκά θέματα, διευθυντής του Kappa News. Σχεδόν καταργιστικές πράγματι είναι οι εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα από την ημέρα που ο Πούτιν αποφάσισε να εισβάλλει στην Ουκρανία, που πραγματικά δυσκολεύεσαι να καταλάβεις όσα συμβαίνουν και γιατί συμβαίνουν. Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ καλημέρα. Για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Έβαλα αυτό το ερώτημα έτσι από περιέργεια προς έναν άνθρωπο ο οποίος σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο ασχολείται με τέτοια θέματα εξωτερικής πολιτικής και κυρίως τις επιπτώσεις. Αυτό αναμφίβολα πρέπει να είναι ίσως το μεγαλύτερο θέμα που, με το οποίο έχεις καταπιαστεί τα τελευταία χρόνια. Πώς γίνεται η καθημερινή διαχείριση αυτού? Προλαβαίνεις να επεξεργάζεσαι όλα όσα μαθαίνεις? Υπάρχουν και κάποια φίλτρα μέσα από τα οποία μπορούμε να εμπιστευόμαστε την πληροφόρηση ώστε να υπάρχει μια εξοικονόμηση χρόνου. Βέβαια πάντα σημασία έχει πρωτογενής πληροφόρηση, δηλαδή από την πηγή, όχι μόνο τα διεθνή πρακτορία, οι δηλώσεις των επισήμων, αλλά πρωτογενής πληροφορίας από δημοσιογράφους και πηγές που βρίσκονται στο πεδίο. Άρα είναι συνδυασμός και χρήσης των βασικών εργαλείων της δημοσιογραφικής έρευνας, αλλά και πρωτογενούς έρευνας των πηγών. Μάλιστα. Σήμερα εκείνο που ξεχωρίζω εγώ είναι σε δύο διαφορετικά μέτωπα. Το ένα είναι οι δηλώσεις που έκανε στον ΟΗΕ ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Γκουτέρες, ανεβάζοντας ακόμα πιο ψηλά το θέμα της οικονομικής κρίσης και ειδικά του επισιτιστικού προβλήματος διεθνώς, και κατ' επέκταση η ιστορία της ένταξης των δύο χωρών, των ευρωπαϊκών χωρών Φινλανδίας και Σουηδίας, στο ΝΑΤΟ, με το πρώτο βέτο να έχει ήδη τεθεί από τη μεριά της Τουρκίας. Ναι, αυτό ήταν η πρώτη κρίση επισιτιστική. Είναι κάτι το οποίο φοβόμασταν εδώ και αρκετές εβδομάδες, διότι αν δει κανείς τους αριθμούς για τις εξαγωγές σιτηρών από την Ουκρανία και τη Ρωσία τα προηγούμενα χρόνια που υπήρχε ειρήνη, θα δει κανείς ότι πάρα πολλές χώρες, κυρίως του Τρίτου Κόσμου, εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από αυτές τις εξαγωγές. Ένα θύμα αυτής της κρίσης άμεσα είναι η Αφρική, κυρίως η Αίγυπτος που έχει απόλυτη εξάρτηση αυτών των εξαγωγών, αλλά και οι ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες όμως έχουν τη δυνατότητα, έστω και με ακριβότερες τιμές, να εισαγάγουν τέτοια προϊόντα από άλλες πηγές και έτσι να ανταπεξέλθουν την κρίση. Στο Τρίτο Κόσμο όμως αυτή η επισιτιστική κρίση θα φέρει πολλά προβλήματα και φοβάμαι και απώλεια ζωών. Αυτό με την Αίγυπτο έχει ενδιαφέρον, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα. Από πού θα μπορέσει μια τέτοια χώρα, κατ' επέκταση και οι υπόλοιπες, να αντλήσουν βοήθεια? Μία πηγή είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που υπάρχει μία παραγωγή, υπάρχει στη Νότιο Αμερική και κάποια λίγα πράγματα στην Ασία. Όμως αυτά κοστίζουν πάρα πολύ περισσότερο από τις τιμές που είχαν κλείσει οι χώρες αυτές με την Ουκρανία τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι θα είναι ένα οικονομικό πρόβλημα και διαχειριστικό πρόβλημα για αυτές τις χώρες. Ένα εμβόλυμο λίγο προβοκατορικό ερώτημα σε σχέση με αυτό που μόλις μας είπατε. Αυτό που ακούω συχνά τελευταία από πολλές μπάντες που συνοδεύει την ερώτηση ως πότε θα πληρώνουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, δηλαδή ότι έλα μωρέ, στο τέλος οι μόνοι κερδισμένοι θα είναι τελικά οι Αμερικανοί. Πώς το εισπράτετε εσείς αυτό? Κοιτάξτε, εγώ το ακούω από τις πρώτες μέρες, κυρίως με αφορμή τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο όμως οι ποσότητες αυτές είναι πολύ λίγες και δεν υπάρχει μεγάλη δυνατότητα από τις ΗΠΑ να κάνουν τεράστια εξαγωγή ποσοτήτων. Οι απώλειες όμως που έχει η αμερικανική και η οικονομία και ο κρατικός προβλεπισμός των ΗΠΑ είναι τεράστιος. Αν δείτε τη βοήθεια και τα δισεκατομμύρια δολάρια που θα δοθούν για τον πόλεμο στην Ουκρανία και ως βοήθεια και ως στρατιωτικό υλικό, υπερβαίνουν κατά πολύ τις όποιες πωλήσεις προϊόντων θα έρθουν στην Ευρώπη. Δηλαδή δεν βγάζει και οικονομικό νόημα όλος αυτός ο συλλογισμός. Μάλιστα. Τώρα το θέμα του ΝΑΤΟ, της εισόδου της Φινλανδίας και της Σουηδίας. Είχαμε το πρώτο βέτο από τη μεριά της Τουρκίας χθες, τον Ερντογάν, ο οποίος
έθεσε βέτο, όχι για λόγους που σχετίζονται άμεσα με τον πόλεμο, καθόλου αυτό, αλλά εγώ λέω όχι εάν εσείς δεν κάνετε α, β, γ, δ. Και όλα αυτά τα α, β, γ, δ αφορούν τρομοκράτες, λέει, που υποθάλπουν αυτές οι χώρες στα εδάφη τους, του ΠΚΚ, και λέει αυτούς να τους παραδώσετε σε εμάς, να τους διώξετε, και εγώ θα άρω το βέτο. Αυτό τελειώνει την ιστορία ή είναι απλώς, δεν φαίνεται να πολύ ανησυχούν οι άνθρωποι του ΝΑΤΟ από αυτή την πρώτη αντίδραση της Τουρκίας, ή κάνω λάθος? Κοιτάξτε, είναι ένα λεπτό ζήτημα, διότι η Σουηδία ως μια χώρα η οποία έχει προαγάγει την ελευθερία και δίνει προστασία σε πρόσφυγες και ανθρώπους οι οποίοι είναι κυνηγημένοι από πολιτεργικά καθεστώτα, έχει μια δύσκολη αποστολή να τηρήσει αυτές τις συνταγματικές αρχές που, τις οποίες τηρεί με μεγάλο σεβασμό εδώ και πολλά χρόνια. Ο κύριος Ερντογάν γιατί κυνηγά ειδικά τη Σουηδία? Στη Σουηδία αυτή τη στιγμή έχουν βρει καταφύγιο πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν από την Τουρκία, διέφυγαν ή έφυγαν, και προσπαθούν να διατηρήσουν τη δημόσια φωνή ενάντια σε αυτό το πολιταρχικό καθεστώς. Θα σας φέρω σαν παράδειγμα τον Αμπτουλάχ Μποσκούρτ, ο οποίος είναι ο εκδότης του Nordic Monitor, το οποίο είναι ένας ιστότοπος ο οποίος κάνει πάρα πολύ σημαντικές αποκαλύψεις για διάφορες μυστικές κρυφές επιχειρήσεις του τουρκικού καθεστώτος. Mm. Όλα αυτά φυσικά λειτουργούν πάρα πολύ αρνητικά στη συνείδηση και στις επιλογές του κυρίου Ερντογάν, αλλά κυρίως θέλει να δείξει και στο εσωτερικό της Τουρκίας ότι δεν θα αφήσει κανένα περιθώριο φωνής τέτοιων διαφορετικών φωνών σε καμία χώρα του κόσμου. Ναι. Πιστεύω ότι τελικά θα υπάρξει ένα συμβιβασμός χωρίς η Σουηδία να φανεί ότι υποκύπτει σε αυτούς τους πολύ κοινικούς εκβιασμούς. Ο συμβιβασμός ενέχει και παζάρι? Σαφέστατα τα παζάρια υπάρχουν σε τέτοιου είδους μεγάλες συμφωνίες. Το πιο ουσιαστικό για μένα είναι η απαγόρευση εξαγωγής αμυντικών οπλισμών. Αυτό ισχύει και για τη Φιλανδία. Η Φιλανδία δεν έχει πρόβλημα, ας πούμε, με φυγόδικους εισαγωγικά ή τρομοκράτες από την Τουρκία, αλλά έχει απαγόρευση εξαγωγής οπλικών συστημάτων στην Τουρκία. Αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα, γιατί ειδικά η Σουηδία έχει πολύ σημαντική αμυντική βιομηχανία. Είναι τα Gripen, είναι επίσης του πεζικού πολύ σημαντικά αμυντικά συστήματα, και η Τουρκία αυτή τη στιγμή ψάχνει αγωνιωδώς να αντικαταστήσει τις πηγές τροφοδοσίας οπλικών συστημάτων από τη Δύση, από την οποία έχει ουσιαστικά αποκοπεί. Πολλοί από αυτούς τους Τούρκους που διέφυγαν από την Τουρκία αμέσως μετά το πραξικόπημα του 2016 ήρθαν καταρχάς εδώ στην Ελλάδα. Είδα και πρόσφατα το ντοκιμαντέρ το «Η Αόρατη» που όντως με άγγιξε πάρα πολύ. Αρκετοί από αυτούς, αν όχι περισσότεροι, κατάφεραν και διέφυγαν, έφυγαν από την Ελλάδα, διότι και οι διαδικασίες εδώ ήταν αρκετά δύσκολες μέχρι ότου πάρουν το άσυλο, και πήγανε στη Γερμανία αλλά κυρίως στην Σουηδία. Όλοι αυτοί είναι οι πρόσκυντε, είναι οι γκιουλιστές όπως τους ονομάζουμε? Οι γκιουλιστές. Κάποιοι είναι φιλικοί προς τα κουρδικά ζητήματα, κάποιοι είναι Κούρδοι. Κάποιοι πιθανότατα να είχαν σχέσεις με την οργάνωση του Γκιουλέν, και κάποιοι είναι απλά άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να υψώσουν τη φωνή τους ενάντια στις αυταρχικές μεθόδους του κυρίου Ερντογάν. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Έτυχε πριν από 3 χρόνια να παραβρίσκομαι στο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος στο Μπράιτον, όπου υπήρχε μια εκδήλωση των Τούρκων αντικαθεστωτικών. Λοιπόν, προς έκπληξή μου είδα να κάθονται στο ίδιο τραπέζι άνθρωποι που είχαν εκδιωχθεί, οι οποίοι ήταν από τους παλιούς κεμαλιστές, ήταν γκιουλενιστές, ήταν Κούρδοι. Και όλοι αυτοί συζητούσαν πώς έχουν φτάσει στο σημείο να προσπαθούν να υψώσουν μια φωνή διαμαρτυρίας απέναντι σε αυτό το καθεστώς. Άρα είναι ένα πολυπίκυλτο πλήθος ανθρώπων, οι οποίοι προσπαθούν απλά να επιβιώσουν μέσα από αυτόν τον διωγμό.
Εσείς κύριε Κουτσομίτη συνεισφέρετε αρκετές ανταποκρίσεις και τις δικές σας απόψεις σε ξένα μέσα ενημέρωσης. Μπορείτε να μας πείτε αν αυτές τις μέρες με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αμερική υπήρχε αυξημένο ενδιαφέρον, τι μετέδιδαν σε σχέση με αυτή την επίσκεψη? Αυτό που βγήκε κυρίως προς τα έξω, νομίζω σε αρκετά μέσα ενημέρωση, ήταν το πάρα πολύ θερμό και φιλικό κλίμα που υπήρξε στην Ουάσιγκτον και η υποδοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Σημειώνεται ότι ελάχιστοι διεθνείς ηγέτες είχαν τέτοιου είδους αποδοχή στην Αμερικανική Πρωτεύουσα και στο Κογκρέσο, όπου είδαμε ακριβώς τι έγινε. Αυτό ήταν μια έκπληξη, διότι δεν έχουν συνηθίσει από μια μικρή χώρα να υπάρχει τόσο σεβάσμια, θα έλεγα, και φιλική υποδοχή. Το δεύτερο είναι ότι σαφέστατα προκύπτει μια, θα λέγαμε, ανατροπή του ισοζυγίου, της ισορροπίας στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Το είδαμε αυτό και στις χθεσινές δηλώσεις του κυρίου Τσαβούσογλου, ο οποίος δημόσια παραπονέθηκε ότι οι ΗΠΑ πάντα τηρούσαν μια ισορροπία, την οποία τώρα ανατρέπουν. Ναι. Εντάξει. Πάντως η Τουρκία παραμένει μια σημαντική χώρα, με την έννοια του ότι στον πόλεμο τώρα στην Ουκρανία διαδραματίζει έναν ρόλο που κρίνεται ως σημαντικός από τη Δύση. Δηλαδή, ναι μεν δεν συμμετέχει στο εμπάργκο, μπορούν να ταξιδέψουν ακόμα και ολιγάρχες από την Ρωσία και να πάνε στην Τουρκία, αλλά είναι ένας διάδρομος που είναι ανοιχτός και συνδέει την Τουρκία, την Ευρώπη, με το πολεμικό μέτωπο. Επομένως, δεν νομίζω να θελήσουν να την απομονώσουν πλήρως στην Τουρκία. Όχι, δεν υπάρχει αυτή η διάθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή διαδραματίζει όντως έναν σημαντικό ρόλο στην κρίση και θα πρέπει να συνεχίσει να τον διαδραματίζει, διότι καθώς έχουν διακοπεί σχεδόν εξ ολοκλήρου οι επαφές της Δύσης απευθείας με την Ρωσία, η Τουρκία τώρα έχει έναν λεπτό ρόλο να διαδραματίσει. Από ό,τι μαθαίνουμε, μεσολάβησε και στην υπόθεση της εκένωσης των μαχητών και των αμάχων από το Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, αλλά και σε άλλα σημεία της διένεξης, και στο μέλλον, εάν υπάρξει περίπτωση ειρήνευσης ή κατάπαυση του πυρός, η Τουρκία θα παίξει ένα ρόλο. Αυτό δεν είναι κακό κατά ανάγκη. Η Τουρκία έχει εδώ και πολλές δεκαετίες, αιώνες θα λέγαμε, παρουσία διπλωματική στην περιοχή, την οποία δεν θα μπορούσε τώρα να σταματήσει. Το ζήτημα είναι καθαρά ζήτημα αρχών για τις δυτικές κυβερνήσεις, σε ποιο βαθμό είναι διατεθειμένες να δείξουν έναν κατευνασμό απέναντι στην Τουρκία για να την αφήσουν να διαδραματίζει αυτόν τον σημαντικό διπλωματικά ρόλο. Είναι μια δύσκολη ισορροπία. Σωστά. Κύριε Κουτσομίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας και για την εισαγωγή στην εκπομπή σήμερα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα σας. Ο κύριος Γιάννης Κουτσομίτης, αρθρογράφος, αναλυτής για ευρωπαϊκά θέματα, διευθυντής του Kappa News, ένα από τα πιο καλά ενημερωμένα sites που υπάρχουν σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.